ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να το σπάσουμε το πακέτο αυτό για να το κάνουμε και λίγο διαφορετικό. Καλημερίζω να ξεκινήσω. Σπάσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον άνδρα της παρέας, τον κύριο της παρέας, τον κύριο Ζένιο, τον Κωνσταντίνο, από το επιτελείο Λιλίκα. Καλημέρα, κύριε Ζένιο. Κυρία Χαραλαμπίδου από το επιτελείο του κυρίου Μαλά. Καλησπέρα, κυρία Χαραλαμπίδου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλο. Κυρία Προκοπίου από το επιτελείο του κυρίου Παπαδόπουλου. Καλημέρα. Και τελευταία, αλλά όχι έσχατη, η κυρία Δημητρίου από το επιτελείο του κυρίου Αναστασιάδη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα, αν και πρωί βέβαια. Ξέρω, υποχρεώσεις υπάρχουν πολλές. Θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητή Ανίτα, με το θέμα αυτό με την πρόταση νόμου στη Βουλή για τους κουρεμένους. Μάλιστα. Επειδή με το που έγινε αυτό, και λογικό εγώ θεωρώ, ο κόσμος ο πολίτης είπε ότι αυτό μοιάζει τώρα με πυροτέχνημα προεκλογικό. Mm-hmm. Λόγω της περίοδου που έγινε ίσως αυτή η δικαίωση, εν πάση περιπτώσει, των κουρεμένων, και νομίζω ότι θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε, να δούμε. Είναι πυροτέχνημα προεκλογικό, είναι μια ουσιαστική πρόταση που δικαιώνει έστω και τεροχρονισμένα τους κουρεμένους? Εγώ το δέχομαι, αγαπημένο μου Ανδρέα, ότι κάποιος καλοπροαίρετα μπορεί να πει ότι αυτό είναι προεκλογικό. Όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάποια πράγματα λέγονται, ίσως να λέγονται προεκλογικά, αλλά να γίνονται πράξη μετεκλογικά. Αυτό θα το δει και θα το κρίνει ο κόσμος. Υπάρχει όμως μια υπαρκτή πραγματικότητα, ότι κάποιοι άνθρωποι, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι απλά, έχουν σηκώσει το βάρος του οικονομικού πλήγματος, του οικονομικού όλερθρου που έχει βιώσει η χώρα μας, στους ώμους τους. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να αποκτήσουν ένα ηθικό έρισμα, δηλαδή να έχουν κάποια ελπίδα ότι σε κάποια στιγμή η κυπριακή κοινωνία, το κράτος θα έρθει να τους συμπαρασταθεί. Έτσι και τον τρόπο θα το βρούμε όλοι μαζί. Γι' αυτό εγκαινιάζεται άλλωστε τώρα μια διακομματική συζήτηση, μέσα από την οποία θα δοθούν οι κατάλληλες συστάσεις για να βρούμε όλους τους νομικούς και συνταγματικούς τρόπους για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα σε πρώτο επίπεδο συστήνεται αυτό το ταμείο, το γνωστό ταμείο, το οποίο πολύ σωστά έχετε πει. Γι' αυτό είπα ότι καλά κάνει και συστήνεται. Αυτό που θα πει κάποιος είναι γιατί δεν συστάθηκε πριν από 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Και γίνεται τώρα. Εδώ είναι το πονηρό της υπόθεσης. Ναι, βεβαίως. Μπορεί ένας καλοπροαίρετος να σκεφτεί. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι καλοπροαίρετος. Όλοι είναι καλοπροαίρετοι, θεωρώ, και όλοι θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εγώ πιστώνω όλους με αυτό και το θεωρώ δεδομένο. Το λέω αυτό επί το θεώρησε ότι είναι προεκλογικό θέατρο του συναγερμού και της κυβέρνησης. Ακόμα και έτσι να είναι, αγαπητέ μου Ανδρέα, τι σημαίνει ότι δεν θα πρέπει ποτέ να κάνουμε κάτι γιατί κάθε χρόνο έχουμε εκλογές? Ας μείνουμε στην ουσία, ας συζητήσουμε και ας προσπαθήσουμε όλοι με τις δικές μας παρεμβάσεις να βοηθήσουμε πραγματικά στο να δοθούν αυτές οι δέουσες συστάσεις για να μπορέσει αυτό και το ταμείο να λειτουργήσει. Να αναμένουμε βεβαίως και την απάντηση της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία θα έρθει να πρικοδοτήσει αυτό το ταμείο σε δεύτερο επίπεδο. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το ότι ανοίγει αυτό το πεδίο ελπίδας, ειδικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε και είναι μια πραγματικότητα ότι συνέβαλαν περισσότερο για να μπορέσει να αναστηλωθεί η οικονομία του κράτους. Μετά όλα αυτά που περάσαμε, και δεν θα μπούμε στη διαδικασία τώρα να συζητήσουμε. Εντάξει, θα είναι θέμα να το κουβεντιάσουμε εδώ. Πάντως, να ξέρετε ότι ο έφορος κρατικών ενισχύσεων είναι σφόδρα κάθετα αντίθετος. Και το δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα περάσει κάτι είδους στη Βουλή, θα βάλει πολύ μεγάλο πρόστιμο, διότι είναι παρόμοια περίπτωση με την Cyprus Airways. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους, θα το συζητήσουμε, εγκαινιάζεται ένας διάλογος. Μάλιστα. Έτσι θα είμαστε όλοι εκεί, όλα τα κόμματα, και βεβαίως πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους για να είμαστε νομικά και συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Μάλιστα. Και να δω το επιτελείο του Νικόλα. Ήθελα έτσι την άποψη της κυρίας Προκοπίου, παρακαλώ. Ναι, κυρία Δημητρόπουλε, από αυτό εδώ το στούντιο το Μάρτιο του 2016, σε συζήτηση που είχε με τον Αβέροφ Νεοφύτου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε το θέμα ενίσχυσης των κουρεμένων μέσω ενός ταμείου και ζήτησε από την κυβέρνηση να πάρει τα δέοντα μέτρα για να μπορέσει να υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση. Να το πούμε για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση νόμου στη Βουλή όπου προσθέτει επιπρόσθετες δαπάνες στον προϋπολογισμό του κράτους. Γι' αυτό
Και η πρόταση του κυρίου Νεοφύτου χτες ήταν που συζητήθηκε χτες, ήταν μια πρόταση άνευ ουσίας. Διότι δεν μπορούσε καν να συζητηθεί χωρίς να υπάρχει, δεν μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει έγκριση της κυβέρνησης. Και για να βάλουμε και τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά. Ο κύριος Παπαδόπουλος από αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο Βουλής, λέτε. Έτσι. Δεν είναι θέμα Βουλής. Αυτό που είχε συμβεί είναι ότι τον Μάρτιο του 2016 ο κύριος Παπαδόπουλος ζήτησε από την κυβέρνηση να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια να πάρει αυτό το θέμα ως νομοσχέδιο, να εξετάσει αυτό το ζήτημα για να μπορέσει να γίνει αυτό το ταμείο. Χλεβάστηκε από τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου σε αυτό εδώ το στούντιο. Υπάρχει και το φιλμάκι της εκπομπής για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Ναι, τον Οκτώβριο του 2016 εγγράφηκε θέμα για αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών από τους βουλευτές του ΔΥΚΟ και το αγνόησε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου ως πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Οκτώβριο του 2016. Τον Ιανουάριο του 2017 ξαναζήτησαν να συζητηθεί αυτό το θέμα και ο λόγος που πρέπει να γίνει συζήτηση είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Δεν μπορεί ένα κόμμα από μόνο του να προσθέσει επιπρόσθετες δαπάνες στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει η προαπαιτούμενη στήριξη και μελέτη από την κυβέρνηση γι' αυτό. Και τα άτομα του Υπουργείου Οικονομικών, οι λειτουργοί που πήγα χτες στην συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, είπαν ακριβώς αυτό, ότι αυτή η πρόταση φαίνεται εκ των προτέρων να είναι αντισυνταγματική και γι' αυτό στο τέλος κατάληξε η Επιτροπή Οικονομικών μετά από τόσους μήνες, πάνω από ένα χρόνο που ζητούσε ο κύριος Παπαδόπουλος να κάνει κάτι κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα. Ερχόμαστε τώρα παραμονές των εκλογών και ξαφνικά θυμόμαστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κυρία Χαρλαμπίδου. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι από το 2013, που ο κύριος Αναστασιάδης μαζί με τον Eurogroup και τον κύριο Juncker αποφάσισαν το κούρεμα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν εδώ και 4,5 χρόνια υποστεί εμπεγμό άνευ προηγουμένου. Θα υπενθυμίσω δε ότι έγινε ένα άλλο ταμείο, δεν είναι το πρώτο, και σε εκείνον το ταμείο καταθέτει ένα συνταξιούχος από τον Καναδά τη σύνταξή του. Συνεπώς, η ουσία δεν είναι να θεσμοθετούμε ταμεία άνευ ουσίας. Τρίτον, να σας πω ότι η κυβέρνηση είναι που οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Η κυβέρνηση οφείλει και έχει υποχρέωση για αυτούς τους ανθρώπους, τους κουρεμένους καταθέτες, να καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, υλοποιήσιμη και κοστολογημένη στο κοινοβούλιο. Είναι ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, όλα τα άλλα που ακούμε και βλέπουμε είναι πυροτεχνήματα. Και προχωρώ. Ο ίδιος ο κύριος Νεοφύτου, χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών, αναγνώρισε ότι προκύπτουν ζητήματα νομιμότητας, ζητήματα συνταγματικότητας, ζητήματα πρακτικής εφαρμογής. Συνεπώς, πώς μπορούμε να συζητούμε για μια πρόταση η οποία κουβαλά όλα αυτά και να μην ξεχνούμε ότι αυτή η πρόταση αρχικά ήταν συνδεδεμένη με το ξεπούλημα κρατικής γης, των φιλέτων κρατικής γης. Τα 37 αυτά μάλιστα, κομμάτια. Όπου υπήρξε πολύ έντονη αντίδραση και σήμερα, και δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό, ενώ αρχικά είπε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι την αποσύρει. Δεν αποσύρεται. Επανήλθαν τώρα. Δεν αποσύρεται. Και λένε δεν αποσύρεται. Και θέλω να σας πω και το εξής. Ποιοι είναι οι μόνοι που δεν πλήρωσαν για αυτήν την οικονομική καταστροφή που έχουν και την κύρια ανευθύνη? Οι τράπεζες. Γιατί δεν κάνουμε ό,τι έκανε ο Ομπάμα στην Αμερική, που έβαλε εκείνο το τέλος στις τράπεζες ακριβώς για να ενισχύσει κάποια ταμεία αυτού του είδους? Πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση απευθύνεται πάντα σε άλλους αντί σε αυτούς που θα πρέπει να συνεισφέρουν? Υπάρχουν τρόποι όταν θέλουμε να βοηθήσουμε. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που είδαμε στην Επιτροπή Θεσμών. Περιουσιακά στοιχεία της λαϊκής εξανεμίστηκαν. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια αναφερόμαστε αρχικά και πού καταλήξαμε σήμερα? Λοιπόν, όλη αυτή η διαχείριση που έγινε, κάποιος έχει ευθύνες. Και γι' αυτόν, αντί να χώνονται στο Υπουργείο Οικονομικών και να προσπαθούν να μετατοπίσουν το ζήτημα στη Βουλή, να έρθουν να μας φέρουν πρόταση που να είναι υλοποιημένη, που να μπορεί να υλοποιηθεί, να είναι συνταγματική, να την έχουν κοστολογήσει, να δούμε τις επιπτώσεις, μια σοβαρή μελέτη και μετά να συζητήσουμε. Όχι θυμήθηκαν τώρα, μάλιστα, πριν τις εκλογές 30 μέρες που κλείνει και η Βουλή αρχές του Δεκέμβρη, ευχαριστώ, να φέρουν αυτή την πρόταση για να έχουν κάτι να λένε στα πάντα. Σας ευχαριστώ. Πάντως γενικότερα τα ταμεία είναι περίοδος που ευνοεί η δημιουργία ταμείων. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος έχει ταμείο κοινωνικής δράσης. Το ένα προτείνεται και εσείς ταμείο, άλλο ταμείο από εδώ, άλλο ταμείο από εκεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για τον πελάτη, για τους
τηλεθεατές μας και ψηφοφόρους. Παρακαλώ, κύριε Ζένιο. Κύριε Δημητρόπουλε, είναι γεγονός ότι το timing αυτής της πρότασης νόμου δεν είναι το καλύτερο. Είχε συζητηθεί, γιατί, και γιατί το λέω, γιατί αυτή την πρόταση νόμου την προσυπογράφηκε ο Γιώργος Λύκας, τον οποίο εκπροσωπώ. Είχε συζητηθεί το θέμα από τον Ιούλιο της κατάθεσης. Βεβαίως, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών το άφησε σήμερα να τεθεί στη Βουλή. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η Βουλή μπορεί μόνο να θεσμοθετήσει τη δημιουργία αυτού του ταμείου. Δεν μπορεί ούτε πόρους να εξεύρει, ούτε να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην ουσία, τι κάνει με αυτή την πρόταση η Βουλή? Δημιουργεί ένα κουμπαρά, ένα άδειο κουμπαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ούτε αντισυνταγματικός να είναι ο τρόπος, ούτε επίσης να έχουμε πρόβλημα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα έχει πρόβλημα. Η καλύτερη λύση θα ήταν να έρθει ένα νομοσχέδιο από την ίδια την κυβέρνηση. Αυτή είναι η λύση. Η κυβέρνηση είχε καθήκον να καταθέσει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή για αυτό το θέμα. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει επιτέλους να συζητηθεί το θέμα. Πέρασαν 4,5 χρόνια. Δηλαδή, εμείς έχουμε εξαγγείλει ότι αύριο θα κατατεθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις για εξεύρεση πόρων. Τα έσοδα από πού θα προέρχονται δηλαδή. Τι θα κάνετε, θα προπολίσετε το φυσικό αέριο ή θα κάνετε? Θα καταθέσουμε αύριο, κύριε Δημητρόπουλε. Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις θα πρέπει επίσης να πούμε ότι θα είναι σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά είναι πολλά τα σήκωσαν στους ώμους τους, βεβαίως είναι πάρα πολλά τα λεφτά και πρέπει να είναι σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, δεν μπορούμε να λέμε ότι πουλούμε ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δεν είναι θέμα να πουλήσουμε ελπίδα, γιατί δεν είναι πεδίο ελπίδας η ιστορία, γιατί πεδίο ελπίδας μας έδωσαν και λίγο πριν το κούρεμα. Μεταδεσμεύω. Ναι. Αλλά αυτή η ελπίδα έγινε ο μεγαλύτερος εφιάλτης. Άρα καταλήγουμε στο γεγονός ότι θα πρέπει να είναι οργανωμένο αυτό, όπως είπε η κυρία Χαραλαμπίδη. Ήταν νομοσχέδιο εκ μέρους της κυβέρνησης. Κοστολογημένο, να ξέρουμε τι κάνουμε. Και καλά κάνουμε. Η δική μας πρόταση. Να γίνει. Και να στηρίζεται από μελέτες. Μάλιστα. Η δική μας πρόταση, κύριε Δημητρόπουλε, δεν περιλαμβάνει μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στήριξαν με τα δικά τους τα λεφτά. Συγχωρείτε. Πλήρωσαν αυτό το κόστος. Όμως πλήρωσαν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν τα λεφτά τη δεδομένη στιγμή, όμως ακόμα πληρώνουν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι κόσμος που έχασε τη δουλειά τους. Εμείς θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και αν θέλετε, θα είναι και μια πρόταση η οποία θα αφορά και το οικονομικό μοντέλο, το οποίο έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε, εάν και εφόσον μας τιμήσει ο λαός με την ψήφο του. Άλλωστε, είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Είναι η οικονομική μας πρόταση. Τι μοντέλο θα ακολουθήσετε εσείς, διαφορετικό από αυτό που υπάρχει σήμερα? Όχι, είναι κάποιες προτάσεις τις οποίες θα καταδεθούν. Θα καταδεθούν αύριο, θα μου επιτρέψετε να μην τις πω τώρα. Πετε μας κάτι, κύριε Ζένιο. Δεν μπορεί, κύριε Δημητρόπουλε, να λέμε ότι πρέπει να κατατεθεί νομοσχέδιο. Μάλιστα. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να κατατεθεί νομοσχέδιο. Θα γίνει μια δημόσια συζήτηση. Μέσα στη Βουλή είναι δημόσια αυτή η συζήτηση. Αποδεχόμαστε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν το κόστος. Εμείς λέμε ότι αύριο θα καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Το Δίκο λέει ότι από το πλεώνασμα, ο κύριος Παπαδόπουλος λέει από το πλεώνασμα του προϋπολογισμού, εάν και εφόσον προκύψει πλεώνασμα, είναι μια πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενδεχομένως ο πρόεδρος του, να υπονοεί ότι πρέπει να πουληθούν τα φιλέτα αυτά που βγήκαν προς τα έξω για να αποζημιωθεί ο κόσμος. Από το επιτελείο του κυρίου Μαλά δεν ακούσαμε ακριβώς τι εισηγούνται για αυτό το ζήτημα. Πρέπει όμως να γίνει, αν θέλετε, να συζητήσουμε όλοι μαζί στην Βουλή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Ας πάρει μια πρωτοβουλία. Εγώ κρατώ αυτό ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, κοστολογημένο, για να δει η Βουλή πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα. Την κυβέρνηση. Έτσι, επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Μαλά, το έχω πει νομίζω. Ναι. Ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη. Οι τράπεζες που προκάλεσαν αυτή την καταστροφή, θα υπάρξει έναν τέλος, το οποίο θα δούμε και θα δείτε στις θέσεις μας πώς μπορεί να επιβληθεί, προκειμένου να καλυφθούν και να υπάρξει εισρωή σε τέτοιου είδους ταμεία και όχι απλώς να γίνονται εικονικά. Συμφωνείτε απόλυτα. Μια κουβέντα θέλω από εσάς, κυρία Προκοπίου, για αυτό το Ταμείο Κοινωνικής Δράσης. Ναι, να σας πω ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Ταμείο Κοινωνικής Δράσης? Αυτή η πρόταση αφορά την κοινωνία των πολιτών. Μάλιστα. Σήμερα ετησίως δίνονται 23 εκατομμύρια χορηγίες σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και να εξηγήσω, μιλούμε για οργανώσεις όπως είναι ο ΠΑΣΙΚΑ, αυτό η Αγία Σκέπη και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος που χρηματοδοτεί την Αρροδαφνούσα, συντηρεί την Αρροδαφνούσα. Όλες αυτές, το ΣΠΑΒΟ που είναι το καταφύγιο για τις κακοποιημένες γυναίκες, λέω έτσι κάποια παραδείγματα για να αντιληφθούν καλύτερα και οι τηλεθεατές.
Όλες αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σήμερα παίρνουν 23 εκατομμύρια χορηγίες από το κράτος. Αυτές οι χορηγίες βρίσκονται διάσπαρτες στα διάφορα υπουργεία και σε κάποια άλλα κυβερνητικά ιδρύματα και δίνονται χωρίς να υπάρχουν απαραίτητα τα ίδια κριτήρια στα διάφορα υπουργεία, δίνονται χωρίς να υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή, τα άτομα που εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή στηρίζουν, και το ξέρω από ιδιαίτερα αυτό, πρέπει να κάνεις μια έρευνα για να δεις πότε θα βγουν κονδύλια, αν υπάρχουν χορηγίες, τι είναι το ποσό, τι πρέπει να κάνεις και δεν υπάρχει και κανένα. Ένας έλεγχος και εσείς τι θα κάνετε, τι προτείνετε. Στο τι δίνεται, πώς και τι γίνονται αυτά τα χρήματα. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά τα κονδύλια πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ταμείο, το οποίο θα ονομάζεται Ταμείο Κοινωνικής Δράσης. Θα γίνει ένα κέντρο μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορούν να πάνε, να βοηθηθούν, να κάνουν τις αιτήσεις τους, γιατί υπάρχει και πρόβλημα στελέχωσης και τεχνογνωσίας πολλές φορές για να γίνουν απαραίτητες αιτήσεις. Αυτό το κονδύλιο των 23 εκατομμυρίων θα αυξηθεί, δηλαδή. Εμείς λέμε ότι μέσα στην επόμενη πενταετία αυτό το κονδύλι θα φτάσει στο ποσό των 50 εκατομμυρίων. Και ποιος θα τα βάλει τα λεφτά αυτά. Αυτά θα μπουν από. Είναι μέσα στις νέες προτεραιότητες που θα θέσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Είναι βεβαίως η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι τέτοιοι οργανισμοί, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ΠΑΣΙΚΑΦ που μεταφέρει ασθενείς από την Πάφο στη Λευκοσία, παραδείγματος χάρη με ασθενοφόρο, ενώ αυτό θα έπρεπε να τα δουλειά του κράτους, χρειάζεται ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Εντάξει. Για να μπορέσουν αυτές οι υπηρεσίες να είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες, συγγνώμη, σε όλους τους κυβερνητικούς. Είναι λογικό, ξέρετε, προεκλογικά τώρα να μοιράζουμε κάποια λίγο παραπάνω. Μα έτσι, δεν είναι έξοδα, θέμα να μοιράζεις κονδύλια, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι. Είναι θέμα να γίνεται πιο αποτελεσματικός καταμερισμός. Θέλει χρήματα των πόρων για να γίνει. Πρέπει και χρήματα. Χρειάζονται χρήματα. Ο ΠΑΣΙΚΑΦ έχει 500.000 λειτουργικά έξοδα το χρόνο. Εμείς δεν θα καλύψουμε λειτουργικά έξοδα κανενός μη κυβερνητικού οργανισμού αυτή την πρόταση. Αυτή η πρόταση αφορά τα προγράμματα που κάνουν οι ΜΚΟ. Άρα πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις, θα υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης και βεβαίως ανάλογα με την ποιότητα της δουλειάς του κάθε μη κυβερνητικού οργανισμού, που θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλή η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Ανάλογα θα παίρνει και την αντίστοιχη χορηγία με έλεγχο και αποτελεσματικότητα. Κυρία Δημητρίου, θέλετε κάτι σε αυτό. Αν με επιτρέπετε απλώς για 2 δευτερόλεπτα. Για να επιστρέψω στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Η σύσταση αυτού του ταμείου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη ή δικαιολογία για όσους προκάλεσαν την οικονομική καταστροφή του τόπου. Γιατί αυτό το ξεχνάμε. Πάμε να κάνουμε ένα ταμείο, αλλά πρέπει να πάμε πίσω και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν. Γιατί αυτό το ξεχάσαμε. Το αφήσαμε έτσι λίγο πίσω, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε τα θύματα. Αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή να τιμωρηθούν και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό το θέμα και να το κλείσουμε. Βεβαίως. Να ξεκινήσω με το ότι πραγματικά εκπλήσσομε που κάποιοι τώρα εξυμνούνται ΜΚΟ, ενώ δεν είδαμε κάτι τέτοιο προηγούμενα. Θα το αφήσω μέχρι εδώ όμως, όπου αναφέρονταν ορισμένοι για παχτολούς χρημάτων, χωρίς χαρτόσημα, χωρίς αποδείξεις, και το αφήνω μέχρι εδώ. Μιλούσαμε για τον αντικαρκινικό και τον Πασικά. Επιτρέψτε μου, κυρία Κουτσίδου, να μην προδένετε σε αυτή. Συνέχεια με διακόπτετε, οπότε πάω να μιλήσω, όπου και να πάμε. Μην τη διακόπτετε. Πάτε μαζί συνέχεια, δηλαδή. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου, γιατί χάνω τη ροή της σκέψης μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ άκουσα και προβληματίστηκα. Κάποιες ιδέες τώρα, κάποιες θέσεις, οι οποίες είναι απόλυτα ασεβαστές και δεν θεωρώ που είναι το κακό να εγκαινιαστεί ένας δημόσιος διάλογος πρώτα απ' όλα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να βάλουν όλα τα κόμματα τις δικές τους εισηγήσεις. Δέχομαι και χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι το αναγνωρίζουν βεβαίως, ότι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα. Έχουν σηκώσει στους ώμους τους, θα το επαναλάβω, ένα τεράστιο φορτίο της οικονομικής καταστροφής και υπάρχει μια αναγνώριση. Άρα εγώ, όταν μίλησα για ηθικό έρισμα, σε αυτό ακριβώς αναφερόμουν. Ότι οφείλει η Κυπριακή Πολιτεία να έρθει να αναγνωρίσει αυτό το πράγμα. Σε δεύτερο επίπεδο, όλοι εμείς πρέπει να βρούμε τους τρόπους και να κάνουμε τις σωστές συστάσεις για να έρθει να ανταποκριθεί και η εκτελεστική εξουσία. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βλέπω που είναι το κακό να εγκαινιαστεί ένας δημόσιος διάλογος. Απέναντίας το θεωρώ πολύ λογικό και πρέπει βεβαίως να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκρίνουμε το τώρα που το επιτρέπουν τα οικονομικά του κράτους στο να προβούμε σε αυτό το διάλογο, σε αυτή τη συζήτηση, με τον Μάρτιο του 2013, με το τι συνέβαινε. Και θα πω βεβαίως και θα απαντήσω ότι το κούραμα δεν το αποφάσισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και το αφήνω μέχρι εδώ, γιατί το έχουμε πει και το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Και βεβαίως πολύ σωστά έχει υποθεί ότι προκύπτουν νομικά θέματα και συνταγματικά. Αυτά θα τα δούμε. Γι' αυτό τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση. Όμως,
Πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση, μέσα από τη στήριξη του κράτους, πρέπει να δοθούν απαντήσεις και κυρίως προστατεύοντας, όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί, δεν θυμάμαι από ποιον, και το υστέρημα των φορολογούμενων πολιτών. Γιατί σε καμία περίπτωση, εξ όσων είμαι ενημερωμένη, ότι ούτε η πρικοδότηση, ούτε και η ίδια η πρόταση νόμου θέλει να επιβαρύνει τα δημοσιονομικά του κράτους. Άρα, ας μην την παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ξέρετε κάτι, επειδή σας ακούω τώρα. Επειδή ο καιρός βέβαια έχει, φύγαμε από το 13, το 14, το 15, 16 που είχαμε την κρίση τη μεγάλη, καλύτερα τα πράγματα σίγουρα, αλλά ακούω λίγα λεφτά από εκεί να δώσουμε, έχουμε την ευχέρεια σήμερα. Λίγα από εκεί γιατί έχουμε ευχέρεια, από εδώ γιατί έχουμε ευχέρεια, ταμείο γιατί έχουμε ευχέρεια, στο τέλος θα πάμε πάλι πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει. Πολύ εποχία. Ευχαίρεια υπάρχει τώρα. Ωραία. Γιατί είναι κακό, αγαπητέ μου Ανδρέα, να μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή αυτές οι ευάλωτες ομάδες, για αυτές οι ομάδες που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Είναι κακό να μπαίνουμε στη συζήτηση. Καθόλου. Το θέμα είναι πότε και το να κάνεις. Βρίσκουμε τρόπους για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αν υπήρχε το οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή για αυτές τις κατηγορίες που έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα, αλλά και για αυτές οι οποίες θα δοθούν ή θα γίνουν. Εδώ θα είμαστε όλοι για να βάλουμε κάτω και να βρούμε και τους νομικούς και τους συνταγματικούς και τους ενδεδειγμένους τρόπους ακριβώς για να μην πληγεί και πάλι η οικονομία. Για να μην πάμε πίσω σε πισωγυρίσματα και σε λύσεις που κατέστρεψαν οικονομικά αυτόν τον τρόπο. Και επιτέλους ας αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν χρειάζεται να διαφωνούμε στα πάντα. Μπορούμε να είμαστε ενωμένοι σε ένα ζήτημα. Και εγώ θα ξεκινήσω από τη βασική αρχή ότι υπάρχει μία αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα όλοι μαζί ας καθίσουμε κάτω. Ας βρούμε τους τρόπους και ας προσπαθήσουμε ακριβώς να δεχτείτε όμως όλοι. Ότι η περίοδος που γίνεται αφήνει. Μα εγώ το έτσι, άμπρα, το αυτό, δέχτηκα, το είπα από την αρχή βεβαίως. Δικαιολογημένα, καλοπροαίρετα, καλοπροαίρετα μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό φαντάζει προεκλογικό. Όμως εμείς ας δούμε την ουσία όλοι μαζί και ας πούμε με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό εφικτό για να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι αν μπορούν να αναμένουν κάτι που θεωρώ πως πρέπει η Κυπριακή Πολιτεία και το έχω πει να έρθει να ανταποκριθεί και να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν έφταιγαν σε τίποτα. Για αυτό που έγινε, βεβαίως. Λοιπόν, χτες ένα θέμα το οποίο νομίζω και εδώ στα δελτία μας αλλά και γενικότερα μας απασχόλησε ήταν αυτή η ιστορία με την Νίκος Πλότς, κυρία Χαραλαμπίδη. Κάποιες δηλώσεις παρακολούθησε δικές σας. Χθες ο πρόεδρος Δημοκρατίας αντικρούει όλα αυτά που λέτε. Που του καταμαρτυρείτε. Συγγνώμη, αλλά επιβεβαιώθηκαν όλα ναι. αυτά που λέω. Λέω ότι λέει ο πρόεδρος. Ναι. Και λέει ότι αυτά όλα είναι στη σφαίρα της φαντασίας σας και ότι να βρείτε αλλούλη να χτυπήσετε, διότι δεν πρόκειται να του κάνετε καμία ζημιά. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά. Μια μικρή σύντομη όμως αναφορά. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Καλά την αντιλαμβάνεστε ότι θα τοποθετηθώ. Συνεπώς θέλω να δώσω την εικόνα, ναι. ολοκληρωμένη. Έβγαζαν το θέμα αν η Χαραυγή και επικρατούσε σιγή ηχθείος. Τοποθετήθηκε ο κύριος Περδίκης και δέχθηκε μία αήθιν επίθεση από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έβγαλαν αμέσως ανακοίνωση η Προεδρία, στην οποία έλεγαν η ανάπτυξη γης στο χώρο Μπέρα Παιδί δεν αφορά με οποιονδήποτε τρόπο τον περιουσία που ανήκει στον Πρόεδρο. Αυτή είναι η επικοινωνιακή παραπλάνηση. Στη συνέχεια βγαίνει ο ίδιος ο Πρόεδρος και επιβεβαιώνει ότι του ανήκει το 1/12, έτσι. Και παραδέχεται και δεν παραδέχεται, το εντοπίζουμε στη συνέχεια, ότι ανήκει στα αδέλφια του. Κληρονομιά είναι τα αδέλφια του. Ο Ρώσος τυχαία πήγε και έπεσε στο Πέρα Παιδί πάνω στα αδέλφια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αναφερόμαστε, και μάλιστα υπήρξε και η έκφραση, ξέρετε, οι οργήλες αντιδράσεις του Προέδρου είναι συχνές. Ναι. Είχαμε οργήλη αντίδραση με τα συμβόλαια της κυρίας Γιορκάτζη. Είχαμε οργήλη αντίδραση τότε που οι συμπαίθεροι του έβγαλαν 10 εκατομμύρια. Πετε μου στο για αυτό τώρα, για το Αρκάτζη που λοιπόν, του έμεινε το ανθρώπου τώρα. Και τι μας είπε ο Πρόεδρος, ναι. Καταπάτησαν την περιουσία του, λέει. Ποιοι τα αδέλφια του καταπάτησαν την περιουσία του, έτσι να μας εξηγήσει. Λοιπόν, και ενώ στην αρχή ξέρετε ότι υπάρχει θέμα το οποίο θα συζητηθεί αύριο Τετάρτη στο Κοινοβούλιο. Το οποίο ενέγραψε ο κύριος Περδίκης εδώ και 20 μέρες. Και το έκανε γιατί υπάρχουν σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή από αυτήν την επένδυση. Και εγώ σας ρωτώ, ένας Ρώσος. Επενδυτής πάει και βρίσκει μια γη, την αγοράζει, ξέροντας τι θα αντιμετωπίσει από όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, με ένα μεγάλο ερωτηματικό αν θα πάρει τις άδειες, αλλά παρόλα αυτά κλείνει τη συμφωνία. Και βρίσκεται σε αυτό να είναι η οικογένεια του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Βολέψαμε τους εξαρχιστίας συγγενείς,
Τώρα πάμε να βολέψουμε τους εξαίματος, κύριε Δημητρόπουλε. Γιατί αντιλαμβάνεστε την αξία που θα κάνει και το τεμάχιον του Προέδρου μετά την ανάπτυξη. Το 1-12 το λέτε. Συνεπώς, ναι, αλλά να δείτε την έκταση και τα τοφογραφικά. Συνεπώς, όταν η Προεδρία διέψευδε και προσέβαλε ανθρώπους και δημοσιογράφους, τι είχε κατά νου? Δεν έλεγαν την αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται ότι και το δημοσίευμα ήταν σωστό, και οικογενειακό θέμα υπήρχε, και ο Ρώσος ήξερε προφανώς που χτυπούσε, και ενώ αρχικά υπήρχε μια αρνητική τοποθέτηση από όλα τα αρμόδια τμήματα, τώρα ξαφνικά τα αλλάζουν και εισηγούνται τρόπους για να γίνει αποδεκτό. Το σκάνδαλο που βρίσκεται, Ειρήνη, το σκάνδαλο είναι που βρίσκεται, στο γεγονός ότι πήρε τις άδειες και παρακάμφθησαν όλες αυτές οι διαδικασίες χωρίς περιβαλλοντική μελέτη? Πρώτα απ' όλα, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση. Καλά, αυτό είναι κακό. Δεύτερο. Ναι. Υπήρχαν καταπέλτης εκθέσεις για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μάλιστα. Γι' αυτό και γράφτηκε το θέμα στο Κοινοβούλιο και θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ξαφνικά έρχονται τα αρμόδια τμήματα και εισηγούνται τρόπους για να παρακαμφθούν όλα αυτά που ήδη κατέγραφαν στις εκθέσεις τους, ναι, για να γίνει εφικτή επένδυση. Επειδή τυχαία ο Ρώσος επιχειρηματίας χτύπησε οικογενειακών τεμάχιων του κυρίου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Άνω τελεία. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Θέλετε να πείτε. Και εσείς θέλετε να πείτε. Εσείς θέλετε να πείτε. Εγώ θέλω κάτι να πω. Να πει ό,τι θέλετε να πείτε. Παρακαλώ, κύριε Δημητρίου. Μια σημείωση. Εάν εμείς πηγαίναμε ως ιδιώτες ξαφνικά στο Περαπέδι να αγοράσουμε υγείο που δεν μπορεί να γίνει τέτοια ανάπτυξη, θα είχαμε την ίδια συμπεριφορά από τα αρμόδια σώματα που έτυχε η συγκεκριμένη ανάπτυξη? Εγώ αυτό το θέτω προς τους πολίτες να το σκεφτούν λίγο και να μην μιλούμε μόνο για θέματα νομικά, είναι και θέματα ηθικής. Και να πούμε και ποιον είναι το δικηγορικό. Ναι. Και είναι καλό να ελέγξει και κάποιος, ναι, ποιον είναι το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί το Ρώσον επενδυτή. Μάλιστα. Πείστε και εσείς κάτι για να σας απαντήσει. Πολύ σύντομα. Θα πω ότι ο συγκεκριμένος Ρώσος επιχειρηματίας. Αντέχει, κυρία Δημητρίου. Πήρε μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο. Μια ανησυχείτε. Μια χαρά, περιμένω τη σειρά. Απλώς λέω ότι η υπόθεση ήρθε στο φως από τους δημοσιογράφους της Χαραυγής και λέω ότι από ό,τι φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, πρέπει να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Ο συγκεκριμένος Ρώσος επιχειρηματίας πήρε ένα τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο. Ναι. Τώρα, γιατί το πήρε, ας απαντήσει η Προεδρία της Δημοκρατίας, ας απαντήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι. Υπάρχει το προηγούμενο με τους συμπεθέρους. Και τώρα, όπως σωστά είπε και η Ειρήνη, με τους εξαγχιστίας. Μετά τους εξαγχιστία συγγενείς, τώρα έχουμε και τους εξαίματος. Τους συμπεθέρους που βγάλανε τα λεφτά έξω εκεί, προφανώς, ναι, αυτό δηλαδή, αφήνεται. Και τότε είχαμε οργίλες αντιδράσεις. Οι οργίλες αντιδράσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μας οδηγούν, αν θέλετε, να σκεφτούμε και λίγο ανάποδα. Κάθε φορά που έχει τόσο οργίλες αντιδράσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάτι πάει λάθος. Θα πρέπει να ερευνηθεί το θέμα, γιατί θα πούμε πάλι για αυτή τη γυναίκα του Κέσσαρα, αλλά στο τέλος της μέρας το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα. Μάλιστα. Και είχαμε και το θέμα τη Ryanair, έτσι, μην ξεχνάμε. Άλλες οργίλες αντιδράσεις και με τη Ryanair και τους δικηγόρους. Άρα, όπου υπάρχει πολύ θυμός και πολύ οργή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, δίνετε τροφή τώρα στην κυρία Δημητρίου να σας απαντήσει τώρα. Γι' αυτό μιλήσαμε. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομη και θα πω το εξής. Ότι αυτό το σκηνικό το οποίο στείνεται είναι πρώτα απ' όλα ανήθικο και ανυπόστατο. Δηλαδή, ένα είναι να προβαίνουμε σε στους οποιουσδήποτε ισχυρισμούς και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να στηριχτούμε στα οποιαδήποτε δημοσιεύματα. Υπάρχουν οι αρμόδιοι θεσμοί. Παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσω. Οι αρμόδιοι θεσμοί, οι οποίοι θα απαντήσουν και θα γίνει έρευνα. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά τα οποία επικαλούνται. Το ανήθικο, πού είναι το ανήθικο? Το ανήθικο είναι να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους επιχειρήματα για να πλήξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν είναι με αυτά τα επιχειρήματα που κάποιοι θα στήσουν προεκλογική, λυπούμε πάρα πολύ για το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού, το οποίο λέγαμε ότι θα προτάξουμε σε αυτή την προεκλογική. Και να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά το δημοσίευμα, άρα δεν ούτε κόφω, ούτε σιώπησε, ούτε δεν άκουσε, απάντησε εμπεριστατωμένα, έκανε δηλώσεις και είπε ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει και ότι μάλιστα το 1/12, δεν ξέρω πόσα του αναλογεί οικογενειακός, που το οποίο πήρε από τη μητέρα του, εξ όσων το είδαμε δημοσιευμένο και στο Ποθενές και στο Αρκάτσι το γνωστό, δεν είναι καν στην περιοχή η οποία θα αναπτυχθεί, η οποία έχει επιλεγεί τέλος πάντων για να υπάρξει η ανάπτυξη αυτού του Ρώσου επενδυτή. Άρα, εσείς λέτε ότι είναι ψεύδος, είναι ψεύδος. Βεβαίως και είναι ψεύδος. Και αυτό θα διαφανεί και στη συνέχεια. Γιατί, αγαπητέ μου, Αντρέα, έχουμε δει αυτές τις κατακτικές και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις. Σας ακούσαμε πολύ. Είναι πολλές συμπτώσεις. Και θα σας
σας πω βεβαίως. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αντί κάποιοι να προτάσουν τις δικές τους θέσεις, τις δικές τους εισηγήσεις, μοναδικό στόχο έχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασκούν μια δρυμή κατηγορό, να θεωρούν ότι πλήττουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με αυτού του είδους τις συκοφαντίες, τις οποίες θεωρώ απαράδεκτες, γιατί ακόμα και να ισχύουν, αγαπητέ μου Ανδρέα, δεν είναι τρόπος αυτός να στείλουμε λαϊκά δικαστήρια, ούτε μέσα από δημοσιεύματα, ούτε μέσα από πάνελ. Καλά, υπάρχουν το έχει κάνει και δικιά σας παράδοξη αυτό. Συνάδελφος της κυρίας Δημητρίου γύριζε τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, δίκαζε, καταδίκαζε τον υπαρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Κυριάκου, όταν η δίκη του ανθρώπου τώρα γυρίζει. Γι' αυτό μην μας μιλάει για λαϊκά δικαστήρια. Εγώ δεν μίλησα ούτε καταδίκασα. Είπα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί υπάρχει προηγούμενο. Και ότι ο συγκεκριμένος Ρώσος πήρε ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό είπα. Εάν αυτό είναι συκοφαντία. Δεν αφαιρθήκα σε εσάς προσωπικά. Καλά, μπορεί να πει τυχαίο Ρώσος εκεί πάνω. Τυχαία. Είπα την τοποθέτηση μου και δεν θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον οποιοδήποτε να ανοίγει συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία εμπλέκεται ή μπορεί να εμπλέκεται. Ξέρετε όμως, κακό, αγαπητοί, αν είστε στην πολιτική. Δεν μπορεί να αποκρύψει κάποια πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Όχι. Άλλο είναι υπάρχουν να χαλκεύει. Αυτό είναι η οδία, αγαπητέ μου Ανδρέα. Αυτό είναι θέμα του καθενός. Στου ενδεδειγμένου οδού πρέπει να του χρησιμοποιούμε. Ολοκληρώστε και μετά. Αν θεωρούμε ότι είναι με αυτόν τον τρόπο να στείλουμε λαϊκά δικαστήρια, να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και να λογομαχούμε, αν είναι αυτές τις εικόνες που θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, εγώ σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι το Φεβράρι, όχι μόνο θα κλείνουν τις τηλεοράσεις, αλλά είναι με αυτόν τον τρόπο που δημιουργούμε μια τάση υπέρ τη αποχή, μια τάση υπέρ τη απαξίωση. Και σε αυτό φταίμε πρώτοι εμείς οι ίδιοι. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν θα κάτσω εδώ να κρίνω ούτε να κάνω ούτε τον δικαστή ούτε τον detective. Εμένα δουλειά μου εδώ είναι με εισηγήσεις, με έργα και όλοι το κάνουν να καταστούμε ωφέλιμοι στις οποιασδήποτε πολιτικές υπάρχουν για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά να απαντάμε σε κάποια πράγματα. Αλλά να απαντάμε σε κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και απάντησε και δεν θεωρούμε ότι δεν έχει απαντήσει. Μα δείτε τις δηλώσεις. Παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του, ενώ αρνείται η Προεδρία ότι ήταν δικό του. Και είναι δεν και τα αδέρφια του, ποτέ κανένας. Αρνήθηκαν ότι αυτό το συγκεκριμένο τεμάχιο είναι μέσα, το λεγόμενο Αρκάτσιο, είναι μέσα στην ανάπτυξη την οποία επικαλούνται ότι όλο αυτό το σενάριο σκοταδισμού. Δεν υπάρχει. Σενάριο σκοταδισμού. Δεν είναι η κριτική των κακών σεκόντων που βλάπτει τη Δημοκρατία. Η κριτική των κακών κειμένων δεν βλάπτει ποτέ τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό που βλάπτει τη Δημοκρατία πραγματικά είναι η αδιαφάνεια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, αν θέλετε, δεν θα το πω μαύρο, ένα γκρίζο σημείο σε αυτή την περίπτωση. Αν το αρκάτζι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι μέσα ή έξω από την επένδυση ή εφάπτεται της επένδυσης. Έχετε δει το χαρτογράφημα της περιοχής? Δεν το είδα. Για να ξέρουμε και εμείς που είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω, αν εφάπτεται ή αν είναι μέσα στην επένδυση, έχει πολύ λίγη σημασία. Ξέρετε, όταν γίνει μια τεράστια επένδυση και έχει ένα αρκάτζι που εφάπτεται αυτή τη επένδυση, πολλαπλασιάζεται η αξία και του αρκάτζου. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ούτε αρκάτσι, δεν πειράζει. Εμείς δεν έχουμε ούτε αρκάτσι, βέβαια. Δεν πειράζει. Αλλά το θέμα ξέρετε. Εμείς από το δάχτυλο. Εγώ που θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι ακόμα και σε τέτοια ζητήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το λόγο μας με έναν τέτοιο που να πείθει και να έχει ένα πολιτισμό μέσα του. Κύριε μάλιστα. Δημητρόπουλη, παρακαλώ. Κυρία άκουσαμε προσωπική τη συνάδελφο, την κυρία Δημητρίου, και πρέπει να τη πω ότι τα ηθικολογικά κηρύγματα πρέπει να τα απευθύνει πρώτα στην παράταξή τη. Και ανέφερα συγκεκριμένο παράδειγμα για να σα πω ότι έχω κινηθεί και νομικά εναντίον του κυρίου Ζαχαρία Ζαχαρίου, Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών, ο οποίος γύριζε τα κανάλια, δίκαζε, καταδίκαζε τον υπαρχηγό της αστυνομίας και μάλιστα συνέδεεν εμένα με διαρροές και κινούμε νομικά εναντίον του. Λοιπόν, αυτά πράττει η παράταξη της κυρίας Δημητρίου και μάλιστα μια δίκη που καν δεν ξεκίνησε. Δεύτερον, είναι πολύ βολικό να μιλούμε για απαξίωση και να λέμε ότι θα κλείσουν τις τηλεοράσεις, γιατί προφανώς δεν μας αρέσει να ακούμε επιχειρήματα, δεν μας αρέσει να ακούμε την αλήθεια και δεν μας αρέσει να ξεσκεπάζονται σκάνδαλα και αυθαιρεσίες και αλαζονίες αυτής της κυβέρνησης. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Εισαγγελέας στράφηκαν προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος στήχησε του Δημοσίου 50 εκατομμύρια, γιατί αρνείτο να πάρει μια γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Θέλετε να καταγράψουμε πόσες φορές η αλαζονία αυτής της κυβέρνησης κόστισε στο δημόσιο και είναι καταγεγραμμένα όλα σε εκθέσεις του Γενικού Ελεκτή? Λοιπόν, το να κλείσουμε το στόμα μας και να μην συζητούμε και να μην καταγράφουμε με επιχειρήματα γεγονότα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτόν πλήττει τη δημοκρατία και δεν τη βοηθά. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, σώπασε η Προεδρία. Και η Χαραυγή έβγαζε καθημερινά, αλλά σκέφτηκαν ότι κανένας δεν θα λάβει υπόψη τη Χαραυγή και το προσπέρασαν. Όταν τελικά το θέμα
άρχισε να βγαίνει στη δημοσιότητα από άλλα πολιτικά κόμματα, επιτέθηκαν με αήθιν τρόπο. Και μάλιστα επιχείρησαν να πούνε ότι δεν έχει κανέναν, καμία σχέση. Και κλείστε το στόμα σας. Και την επομένη, σε μία ανέκρηξη, βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει και αποκαλύπτεται μετά ότι είναι οικογενειακό το τεμάχιο. Συνεπώς, το δεν ανήκει ήταν ψέμα. Και πάμε παρακάτω. Επιχειρούν να μας πείσουν ότι ένας Ρώσος μπήκε σε τέτοιες περιπέτειες χωρίς να έχει κάποια εχέγγυα ότι θα γίνει η ανάπτυξη του. Γιατί τη μια μας έδωσαν καταπέλτην εκθέσεις τα περιβαλλοντικά τμήματα και την επομένη άρχισαν να βρίσκουν τρόπους για να γίνει αποδεκτή επένδυση. Είναι ερωτήματα τα οποία έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε. Η εξουσία ελέγχεται, κύριε Δημητρόπουλε, και αλίμονον να μην απαντούν και να έρχονται να μας λένε ότι απαξιώνουμε τον πολιτικό διάλογο ή ότι δεν είναι πολιτικές συμπεριφορές, γιατί δεν θέλουν να απαντούν σε ερωτήματα. Η Χαραυγή σήμερα επανήλθε και έχει και δήλωση της εταιρείας, η οποία λέει, μα δεν ξέραμε ότι το τεμάχιον ήταν του πρόεδρου. Της οικογένειας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αντιλαμβάνομαι ότι ο Πρόεδρος έχει μια πολύ καλή ευχέρεια στη διαχείριση του λόγου, αλλά δεν απάντησε. Το μόνο που έκανε ήταν οργισμένος να στραφεί προς πάντων που τοποθετήθηκαν επί του θέματος και να μας πει ότι καταπάτησαν την περιουσία του. Ποια τα αδέλφια του καταπατούν την περιουσία του. Έλεος. Λοιπόν, ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματα από όλα αυτά. Παρακαλώ, ο λόγος εσάς. Κύριε Δημητρόπουλε, και θα κλείσει η κυρία Δημητρή. Αντιλαμβάνεστε ότι, ότι η συνάδελφος να λέει ότι να μιλάει για πολιτικό σκοταδισμό είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό όχι μόνο για το πρόσωπο μου και για τον υποψήφιο τον οποίο εκπροσωπώ, αλλά και για όλον όλα τα. Πολιτική ζωή είναι το όπλο, είναι προσβλητικό. Και για τα κόμματα τα οποία και τους πολίτες που στηρίζουν την υποψήφια του Νικόλα Παπαδόπουλου. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη μόνο εβδομάδα μας κατηγορούσαν για χάλκευση εγγράφων. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρή κατηγορία είναι να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι το επιτελείο του Παπαδόπουλου έχει χάλκευση έγγραφα. Η πλαστογραφία, μια απλή πλαστογραφία, είναι ποινικό αδίκημα. Πόσο μάλλον έναν εκλογικό επιτελείο να χαλκεύει έγγραφα, τα οποία προφανώς είχαν ξεχάσει ότι μας τα είχαν στείλει και τα είχαμε στα χέρια μας. Και εγώ μίλησα για πολιτική ηθική, δεν έστησα κανένα δικαστήριο. Διότι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ούτε το Γενικό Εισαγγελέα αναγκάσαμε να μας πει ντροπή, ούτε το Γενικό Ελεγχτή υπονομεύουμε με τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας, ούτε τον κόσμο κουρέψαμε και είπαμε ότι είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο και τώρα αρνούμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη ακόμα και για το κούρεμα που είναι τόσο πασιφανές ότι ήταν ο κύριος Αναστασιάδης ο οποίος το έφερε και κατάστρεψε οικονομικά τον κόσμο. Πέρασαν 5 χρόνια, δεν έκαναν τίποτε να αποκαταστήσουν τους κουρεμένους, κοροϊδεύαν όλους τους υπόλοιπους που ήθελαν να πράξουν κάτι γι' αυτό και ήρθαν ξαφνικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές να θυμηθούν ότι πρέπει να στηρίξουν τους κουρεμένους και στείλουμε ένα θεατράκι μεταξύ κυβέρνησης και κύριου Αβέροφ Νεοφύτου να λέει τάχα ο κύριος Νεοφύτου ότι δεν γνωρίζει όταν θα έπαιρνε πρόταση νόμου στη Βουλή, ότι δεν θα μπορούσε πρακτικά να γίνει κάτι, διότι έπρεπε από την κυβέρνηση να έρθει νομοσχέδιο που να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εμπίπτουν μέσα στη σφαίρα της πολιτικής ηθικής. Εγώ εκεί το έθεσα. Διότι ναι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Ζένιος, η γυναίκα του Κέσσερα δεν είναι μόνο να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται τίμια και οι πολίτες απαξιούν, κύριε Δημητρόπουλο, ξέρετε τι, την ανηθικότητα και απαξιούν τα ψέματα. Ναι. Διότι δεν μπορούμε να είμαστε αναξιόπιστοι σε όλα αυτά που δεσμευόμαστε. Να μην ξεχνούμε ότι το δεσμεύομα έχει γίνει ανέκδοτο στην Κύπρο. Αυτά να βλέπουμε και να σκεφτούμαστε γιατί απαξιούν οι πολίτες τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες. Και όχι να λέμε ότι δεν μπορούμε να κριτικάρουμε κανένα. Γιατί θα θυμώσει ο πρόεδρος και θα βγει με οργή να μας θυμώσει από τις τηλεοράσεις. Για το όνομα του Θεού, αυτή είναι η δημοκρατία που θέλουμε. Λοιπόν, επειδή θα κλείσει η κυρία Δημητρίου, αν έχετε κάτι δευτερόλεπτα να πείτε, κύριε Ζένιο, ένα τελευταίο σχόλιο. Κάτι πριν κλείσει η κυρία Δημητρίου. Νομίζω δικαιωματικά παρακορώ το χρόνο μου στην κυρία Δημητρίου. Ναι, εγώ θέλω να πω. Παρακαλώ. Μια δημοκρατία, για να είναι δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει από την εξουσία, που είναι η Προεδρία, σεβασμός προς τους θεσμούς. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία λόγου. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην άλλη άποψη. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε αλαζονία, βλέπουμε αυθαιρεσία, βλέπουμε αναφορές περί σκοταδισμού όταν ακούγονται πολιτικά επιχειρήματα και αυτό
Θα επαναλάβω μια άλλη φράση του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την είπε και η κυρία. Το ντροπή, ε. Το θυμάστε, σας έμεινε εκείνο το πράγμα. Ντροπή είναι τώρα. Είναι ντροπή που φτάσαμε μάλιστα σε αυτά τα σημεία. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο. Επειδή μιλάμε ντροπή για σεβασμό. Όχι. Ποιο? Για μιλάμε για σεβασμό στην άλλη άποψη. Μιλάμε για ελευθερία λόγου και θα μου επιτρέψει η κυρία Χαραλαμπίδου αυτό το σχόλιο. Αλλά την ίδια στιγμή, κυρία Χαραλαμπίδου, κοινά αγωγή σε συνάδελφον τη, ο οποίος, που δεν ξέρω τους λόγους, αλλά ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι είχε τη δική του άποψη σε πάνε, από ό,τι ήταν έχω αντιληφθεί, και αυτό και κατά τα άλλα προτάσουμε την ελευθερία και λόγου. Δεν το έκανα, αλλά και πρέπει να απαντήσουμε ο καθένας μπορεί να ότι λέει ναι, αν πούμε ακόμα, στη διαδικασία της δρυμής κατηγορός μεταξύ των συναδέλφων και στο μη σεβασμό, και είμαι σίγουρα ότι θα βγει να υπερασπιστεί τον εαυτό τον κύριο Ζαχαρίου, δεν με χρειάζεται εμένα να το κάνω, αλλά το θα μου το επιτρέψει όμως με όλο το σεβασμό η κυρία Χαραλαμπίδου να θεωρώ που ειδικά η ίδια που έχει ίσως ένα έτσι εκρηκτικό ταμπεραμέντο, και το λέω πολύ καλοπροαίρετα, είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει. Δεν θα θεωρώ ότι πολύ λαθασμένα προβαίνει σε αυτή θέλω, τη... Κύριε, θέλω να απαντήσω αυτό, κύριε. Τι, για το εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Όχι, θα απαντήσω το εξής. Είναι... Δεν είναι κακό να είστε εκρηκτικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι έχω μεγάλες ευαισθησίες για την ελευθερία του λόγου. Μάλιστα. Όμως είναι άλλο. Συντονισμένα δύο συνάδελφοι της κυρίας Δημητρίου, ο κύριος Δίπλαρος, ο κύριος Ζαχαρίου και ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής, να επιχειρούν να διασυνδέσουν τον υπαρχηγόν της αστυνομίας μαζί μου και με τις διαρροές όταν διεξάγεται η δίκη του ανθρώπου. Τη χάρισα στον Υπουργό Οικονομικών, γιατί το άφησε με πονούμενο. Οι άλλοι δύο όμως γύριζαν συντονισμένα τα κανάλια. Είπατε θα κινήσετε αγωγή εναντίον. Ο καθένας μπορεί να λέει ανοησίες ακόμα, αλλά όταν συνειδητά τοποθετείται με τρόπο να προσβάλλει και να διαβρώσει την εικόνα ενός ανθρώπου, τότε γύρονται μεγάλα ερωτήματα. Το διευκρινίσατε. Και υπενθυμίζω ότι η δίκη τώρα ξεκινά του κυρίου Κυριάκου. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, και δεν το λέω σήμερα, από χθες τις δηλώσεις μου αυτό προσπαθούσα να πω, και αυτό τουλάχιστον εμένα με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, πρέπει να το σεβαστούμε. Ούτε λόγος περί ανοησίες στα πάνελ, ούτε και οτιδήποτε άλλο. Έχει το απόλυτο δικαίωμα η κυρία Χαραλαμπίδου. Μα δεν γίνεται να συνεχίσει. Δεν είπε για εσάς όμως. Δεν είπε για εσάς. Δεν είπε για εσάς. Δεν είπε για εσάς. Μπορεί να λέει και ανοησίες. Δεν είναι ανοησίες. Είπατε ότι θα το χρησιμοποιήσει και ο κύριο Ζαχαρίου. Θα το βγάλω και ανακοίνωση γραπτή μόλις πάω στο γραφείο. Να κάνετε ό,τι έχετε δοκίμα να κάνετε, ό,τι θέλετε. Αλλά αγαπητέ μου, αφήστε να ολοκληρώσει λίγο. Γιατί να μιλήσω και δεν με αφήνετε. Ξέχασα τι είχα να πω. Εμείς ποτέ στο δημόσιο διάλογο, και θα κλείσω με το εξής, γιατί εγώ σας είπα και προηγούμενα ότι θα διαφανεί αλήθεια όπως φαίνεται και κάθε φορά. Και εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας και της αλήθειας και το έχουμε αποδείξει εμπράκτος, γιατί είναι αυτή η διακυβέρνηση που δεν έκλεισε τα μάτια ούτε στις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, ούτε στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου ανεξάρτητου θεσμού. Μην ανοίγετε άλλα κεφάλαια τώρα. Πω, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι εμείς ποτέ δεν στήσαμε δημόσιο διάλογο με τέτοιου είδους επιχειρήματα, κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα. Ποτέ δεν προτάξαμε τέτοιου είδους θέσεις ενάντια στον οποιοδήποτε είτε υποψήφιο είτε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Και λέω το εξής, άλλο πρέπει να ξεχωρίσει ο κόσμος ότι άλλο τα επιχειρήματα και άλλο οι κατηγορίες. Και δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα το πράξουν. Και αυτό που μπορώ σήμερα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εμείς και θα σεβαστούμε απόλυτα τις αποφάσεις και είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Και αυτό έχει μια τεράστια διαφορά. Άρα θεωρώ ότι επιτέλους έχουμε πολλά προβλήματα, δόξα τω Θεώ, που απασχολούν τους πολίτες. Το τελευταίο πράγμα που τους απασχολεί είναι κατά πόσον τώρα θα μπαίνουν στη διαδικασία ο ένας βουλευτής σε αντιπαράθεση με τον άλλον, ο ένας εκπρόσωπος σε αντιπαράθεση με τον άλλον. Επιτέλους, εγώ θα κάνω μια έκκληση να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση όλοι μαζί. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαφωνούμε στα πάντα. Ας βρούμε και ένα σημείο να συμφωνούμε και ενωμένοι ας αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα για τα οποία, αφού συμφωνήσαμε ότι είναι υπαρκτά, ότι είναι δεδομένα και ότι χρειάζονται λύσεις. Εγώ αυτό θέλω να δηλώσω και μακριά από την όποια προπαγάνδα, από την όποια λάσπη και από τον όποιο λαϊκισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα βρω τρόπο στην επόμενη φορά να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Κύριε Δημητρόπουλε, εγώ έχω άλλη σύγχυση. Ναι, έχετε σύγχυση. Μην κάνετε πάνελς για να μην λέμε τις απόψεις μας, για να υπάρχει αυτό που θέλει η κυρία Δημητρίου. Θα κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνονται πάνελ, αγαπητή μου Ειρήνη, μπαίνει στη διαδικασία να κινήσει εισαγωγή στον συνάδελφό σου. Άρα εσύ ενάντια στην ελευθερία του λόγου. Ο συνάδελφός μου, κυρία Δημητρίου, γύριζε τα κανάλια συνειδητά. Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε. Έλεγε
Αυτός είναι ο δικός σας ισχυρισμός. Να μην σας επαναλάβω τι έγινε, γιατί θα ντραπείτε. Σας να μην λέω, σας προβάλλω τα βίντεο του τι έλεγε. Και έχετε το δεν απόλυτο είναι ισχυρισμός. Μα δεν το γνωρίζω, άρα είναι ισχυρισμός. Δεν είναι ισχυρισμός. Κυρία Δημητρόπουλη, να σας πω τι κατάφερε η κυρία Δημητρίου. Μέχρι το μεσημέρι θα ανεβάσω όλες τις εμφανίσεις του κυρίου Δημητρίου, τις οποίες έχει ο δικηγόρος μου και καταδίθεται στο... ο κύριος Ζαχαρίου, που έχει ο δικηγόρος μου και κατατίθενται και θα δείτε με τι τρόπο προσβλητικό απευθυνόταν για τον κύριο Επαρχικό Δικαστή. Θα τις ανεβάσω, θα πάρω σε εσά. Δεν θα ανεβάσετε όλα αυτά τα οποία λέτε. Δεν θα ανεβάσετε όλα αυτά τα οποία λέτε. Εσεί το κάνετε. Αυτό είναι απαράδεκτο για του πάρω τον χρόνο μου τελικά. Τελικά δεν ήθελε χρόνο, τώρα θε χρόνο. Δεν ήθελε χρόνο. Να μου επιτρέψετε να κρίνω εγώ, κυρία Δημητρίου, την απαράδεκτη. Ό,τι βγάζει την παράταξή σα είναι απαράδεκτο. Κυρία Καλαμπίδου, παρακαλώ. Δώστε τον λόγο στον κύριο. Να το θέμα ναι. να επανέλθει και πάλι στην διαμάχη. Δεν συζητώ ποιος έχει δίκιο ή όχι. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Της κυρίας Καραμπίδου με τον κύριο Ζαχαρίου θα χάσουμε το θέμα. Ουσία για το πέρα, θέμα είναι το πέρα παιδί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και εγώ θα βρω τρόπους να γίνει πιο παραγωγική η συζήτηση. Και θα διαφανεί αλήθεια. Βεβαίως, μακάρι να διαφανεί, κυρία Δημητρίου. Λοιπόν, κυρία Δημητρίου, ότι είναι της οικογένειας του, των αδερφών, ο Ρώσος ζήτησε τυχαία πάνω τους, κυρία Δημητρόπουλη. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία κύριος Αναστασιάδης θέλει να διορίζει ο ίδιος τους βουλευτές, για να μην έχουμε αυτές τις διενέξεις και τις διαμάχες. Είναι απαράδεκτο εκ μέρους σας ως διεθνολόγος να προβαίνετε σε τέτοιους είδους ισχυρισμούς. Δημήτρη, όχι, στο έγγραφο έχει διαφανεί ότι το παραποιήσατε. Το παραποιήσατε, ότι το χρησιμοποιήσατε διαστρεβλωμένα. Βεβαίως και το εννοώ. Εμείς το έγγραφο το χρησιμοποιήσατε διαστρεβλωμένα. Δεν το έχω πει μόνο εγώ. Προχθές ήμουν σε πάνελ και με τον κύριο Λουκαΐδη και έχουν πει τα ίδια και οι φίλοι της αριστεράς. Κυρία Δημητρίου, πρέπει να ανακαλέσετε αυτό που έχετε και πει. Επιτέλ... Βεβαίως το έχετε διαστρεβλώσει, είμαστε μαζί σε πάνελ. Είπατε ότι το παραποιήσαμε, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει παραποιήσει. Το έχετε χρησιμοποιήσει. Έχουμε δικαιώσει έγγραφο. Και έχετε χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο επιχείρημα το έχετε αξιοποιήσει αλλιώς. Το έχετε παραφράσει. Μπορώ είναι. Να το δεχτώ ότι είναι δική σας ερμηνεία που σίγουρα δεν είναι χάρτη. Δεν είναι, είναι απλά παράφραση. Τα μπλε τα λέτε κόκκινα. Έχει δημοσιευτεί και λέξεις, λέω στον κόσμο να πάει να το διαβάσει. Ναι, είναι σημαντικό κύριε Δημητρίου, διότι προσβάλλετε τους άλλους. Ότι δεν προσβάλλω κανέναν. Είναι εκεί ο κόσμος και κρίνει καταλήγουμε αυτό που έχει πει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι ο κύριος Ακκιντζή θα διορίζει τους Ελληνοκύπρους βουλευτές. Αν ισχύει, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Έγινε μια προσπάθεια στη συνέχεια και να το διαστρεβλώσουν και να βάλουν. Ο κύριος Αναστασιάδης γράφει ξεκάθαρα να διορίζει τους βουλευτές, κύριε Δημητρόπουλε. Σε καμία περίπτωση. Για το θέμα καθέου. Κυριακού Χίδου. Δεν λέει ότι θα διορίζει τους βουλευτές ο κύριος Αναστασιάδης. Εδώ υπάρχει διάσταση. Είναι ξεκάθαρο. Να το διαβάσει ο κόσμος να δει. Ότι εξακολουθείτε να έχετε αυτά τα επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα, είναι γεγονότα, κύριε Δημητρίου. Να απολογηθείτε για κάτι το οποίο εγώ θέλω να πιστώ ότι ατυχώς έχει χρησιμοποιηθεί σε μια προσπάθεια να υφαλπάσουν. Ψήφος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ίσχυε και έχει διαφανεί. Καλημέρα, πολύ. Καλημέρα σας. Πάμε αμόχωστο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε αμόχωστο. Πάμε στο Μαρίνα.